Και εδώ να καλημερίσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Σέρβο, καθηγητή στο Δημοκρατίο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, καλημέρα. Και τον στρατηγό, τον κύριο Γκίνη, εδώ κοντά μας, για να συζητήσουμε τις νέες εξελίξεις. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Έχουμε λοιπόν στη μεγάλη εικόνα το πράσινο φως για την ένταξη της Σουηδίας. Είχε προαναγγελθεί βέβαια από τους Αμερικάνους, είναι αλήθεια, και από τον πρόεδρο Μπάιντεν και από τον Μενέντες. Αλλά έχει σημασία ότι υπόθηκε και από τον πρόεδρο Ερντογάν, με την υποσημείωση της Εθνοσυνέλευσης βέβαια, αλλά το βασικό είναι ότι είπε το OK. Από εκεί πέρα, το βάρος για μας είναι στη συνάντηση που θα έχουμε αύριο και τι πρέπει να περιμένουμε από εκεί. Τι λέτε? Ναι, λοιπόν, πριν πάμε συνάντηση, να πούμε καταρχήν ότι είναι μια καλή μέρα για τη συμμαχία. Αλλάζει τελείως ο χάρτης και η αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής ασφάλειας με την είσοδο Σουηδίας και Φιλανδίας. Αυτό που θέλω να πω για τον Τούρκο πρόεδρο, και νομίζω από αυτή την εκπομπή εγώ το είχα βάλει από πολύ νωρίς από την επομένη του σεισμού και ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος, ακόμα και αν ήταν ο Ερντογάν, έχουμε πλέον απτά δείγματα ότι ο Ερντογάν προχωράει σε μια κανονική στροφή, προσέξτε, αλακάρτ και συναλλακτική έναντι της Δύσης. Προφανώς ο αντιδυτικισμός του είναι κυρίως και πάλι διεκδικητικός όσον αφορά το σύστημα ασφαλείας, δηλαδή ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω τα έβαλε όλα τα ζητήματα. Η τελευταία επίσκεψη Ζελένσκι στον Ερντογάν ήταν ενδεικτική ότι έχουμε στοιχεία μετριασμού της ειδικής σχέσης Ρωσίας-Τουρκίας. Αυτό δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητο από τους Αμερικανούς, γι' αυτό και δεν πιέσανε περισσότερο να βάλουν και επιπλέον θέματα πέρα από τα F-16 που θα δούμε. Η μάχη θα πάει στο Κογκρέσο. Ο Μενέντες μιλάει ενδεχομένως για την επόμενη εβδομάδα να πάρει την απόφαση. Του, τι είδους προϋποθέσεις, αιρεσιμότητες, πώς θα προχωρήσει όλο αυτό το πακέτο. Τι σημαίνουν όλα αυτά για μας όσον αφορά τη συνάντηση? Νομίζω ότι αν μπορούμε να πούμε κάτι με βεβαιότητα είναι ότι θα συνεχίσει μια περίοδος μη έντασης. Μην το υποτιμούμε και αυτό σε σχέση με το που βρισκόμαστε. Και το λέγαμε και πριν ξεκινήσουμε, δίνεται μια ευκαιρία και στην ελληνική εξωτερική πολιτική να ασχοληθεί και με άλλους πολύ σημαντικούς φακέλους και με γεωπολιτικό πρόσημο. Από τα Δυτικά Βαλκάνια, αναφέρουμε και στις διμερείς συναντήσεις του Πρωθυπουργού, μέχρι την Ανατολική Ευρώπη. Το σκέλος των ευρωτουρκικών σχέσεων που έβαλε ο Ερντογάν, διότι πάρα πολύ χθες το βράδυ, και μου κάνει εντύπωση στην Ελλάδα αυτό, αρχίζει και να μιλάνε, μα ο Ερντογάν ζητάει πλήρη ένταξη. Δεν ζητάει πλήρη ένταξη ο Ερντογάν, γνωρίζει ποια είναι η κατάσταση. Αυτό που κυρίως τον ενδιαφέρει είναι ο εξυγχρονισμός. Να ανοίξει ο δρόμος, αυτό είπε. Ναι, να ανοίξει ο δρόμος, αλλά τα θέματα τα βασικά και μπήκε, είναι ο εξυγχρονισμός, η αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης κλπ. Άρα εκεί έχουμε μια ευκαιρία και για την Ελλάδα να γίνει λίγο αυτό που λέμε agenda setter. Να φτιάξει την ατζέντα και προς τις Βρυξέλλες. Έχουμε ανάγκη από μια ειδική σχέση μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας. Αυτό το να έχεις μια σχέση που αιωρείται στο κενό έδωσε πολύ χώρο στον Ερντογάν να παίξει συναλλακτικά. Δεν συνέφερε την Ευρώπη, δεν συνέφερε την Ελλάδα, δεν συνέφερε την Κυπριακή Δημοκρατία. Οπότε πεδίο δόξη λαμπρών και προς τα εκεί. Οι διάβλοι θα ανοίξουν σε όλα τα επίπεδα. Θεωρώ ότι ο Ερντογάν έχει αλλάξει πρόσληψή του έναντι της Ελλάδας. Αυτό όμως πρακτικά τι σημαίνει? Ότι τώρα δεν είναι σε μια φάση που μπορεί εκ νέου να ξεδιπλώσει τις διεκδικήσεις του. Αισθάνεται ότι η σχέση δεν είναι ισορροπημένη πλέον, ειδικά με την οργανική θέση της Ελλάδας στις Δύσεις και τη δική της αναβάθμιση, άρα θα περιμένει. Αυτό που κυρίως μας έχει στοιχήσει, αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ, είναι η διάρρηξη της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Άρα, αν μπορούμε ενδεχομένως να βρούμε κάποιες τομεακές πολιτικές, θετική ατζέντα, κάτι άλλο, να διαμερισματοποιήσουμε τα ζητήματα, να δείξουμε ότι. Να την ξαναχτίσουμε λίγο αυτή την εμπιστοσύνη. Αυτό, αν θέλετε, θα είναι θετικό. Δεν έχουμε όμως ενδείξεις αλλαγής στρατηγικής εκ μέρους της Τουρκίας. Άρα, εδώ πέρα έχουμε μία αναδίπλωση που για ένα διάστημα θεωρώ σημαντικό. Η οικονομία άλλαξε πάρα πολλά στο μυαλό του Ερντογάν. Ο Ερντογάν απέκτησε πλέον κάποια επαφή με την πραγματικότητα. Μακάρι αυτό, αν θέλετε, να ξεδιπλωθεί και στα πιο δύσκολα ζητήματα. Κάτι θέλει να πει ο Μανώλη. Αυτό ήθελα, δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που είπε ο κ. Σέρβος τώρα για την οικονομία. Δηλαδή, έκατσαν και επιτελείς όλοι και είδαν τα πράγματα και για το ζήτημα της άμυνας. Δηλαδή, η Τουρκία δεν διαθέτει τα F-16 που θέλει και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή τρέχει προγράμματα. Άρα, εκεί υπάρχει μια πραγματικότητα. Έπρεπε να βρει μια λύση. Και η άλλη λύση είναι το ζήτημα της οικονομίας. Δηλαδή, χρειάζεται η δυτική βοήθεια, οι διεθνείς αξιολόγοι να δώσουν τις βαθμολογίες, να έρθουν τα δάνεια, να έρθουν οι επενδύσεις. Και το άλλο σκέλος, επειδή μιλάμε στην συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν, σε σχέση με το παρελθόν, ας δείτε εσείς, μην το δω εγώ, όπως δείτε τα δεδομένα, με ποια δεδομένα κάνετε πια ο Μητσοτάκης απέναντι στον Ερντογάν. Δηλαδή, έχει ένα κογκρέσο μαζί του. Δηλαδή, εδώ και καιρό πάγωσαν οι πωλήσεις των F-16. Η Ελλάδα είναι η πύλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα είναι η πύλη για την Αίγυπτο. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά ζητήματα που η Ελλάδα αυτά τα τρία χρόνια μπορεί να μην ωφελήθηκαν, όπως είπε ο κύριος Σέρβος, λόγω της θέσης Τουρκίας, αλλά η Ελλάδα ωφελήθηκε. Διεθνείς συμμαχίες, ελλογαλλική συμφωνία, Ραφάλ, Μπελαρά, έρχονται τα F-16, ενδεχομένως τα F-35 και υπό αυτές τις συνθήκες κάτι στο τραπέζι του Ερντογάν λέγοντάς του.
Αν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ είναι η Ελλάδα. Σε διαφορετική περίπτωση, σκεφτείτε ένα Μητσοτάκι να σηκώνεται από το τραπέζι. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, δεν περιμένουμε κάτι τέτοιο, αλλά ένα Μητσοτάκι να ανέβει πρωθυπουργό και να λέει: συγγνώμη, αλλά συνεχίζει η Τουρκία να διεκδικεί, να προκαλεί οτιδήποτε άλλο. Καταλαβαίνετε ότι εκεί και οι πύλες της Ευρώπης θα είναι χρηστές και στον Ηνωμένων Πολιτειών και τον F-16. Για πάμε και στον κύριο Γκίνη. Τι λέτε, κύριε Γκίνη, ποιο είναι το πρώτο σας σχόλιο? Το πρώτο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω όσον αφορά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, στο Βίλνιους. Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε, νομίζω έχει καταστεί σαφές ότι η σύνοδος δεν είναι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ακριβώς. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα συζητηθούν στο περιθώριο. Η σύνοδος αυτή έχει τεράστια σημασία. Πρώτα συμβολική. Γίνεται σε μια χώρα η οποία βρίσκεται δίπλα στη Ρωσία. Mm-hmm. Ειδικότερα η Λιθουανία ακουμπάει επάνω στη Λευκορωσία και στον διάδρομο του Καλίνιγκραντ. Είναι το παλιό Κένιγκσμπεργκ της Ανατολικής Προσίας. Δεν θα μπω τώρα σε περισσότερες λεπτομέρειες, όπου οι Ρώσοι απειλούν, θα προωθήσουν και πυραυλικά συστήματα κτλ. Και παλιά ήταν εκεί ο Σοβιετικός στόλος της Βαλτικής θάλασσας. Έχει πάει και ολόκληρο στρατός εκεί. Ακριβώς. Αυτές τις ημέρες. Ερχόμαστε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει τώρα σε αυτή τη σύνοδο, η οποία θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας για το διεθνές περιβάλλον. Πρώτον, με τη σύνοδο πέρσι στη Μαδρίτη, καθορίστηκαν ότι η Ρωσία είναι ο άμεσος κίνδυνος και απειλή για το ΝΑΤΟ. Δεύτερον, η Κίνα προσδιορίστηκε και αυτή κατετάγει στην κατηγορία των απειλών, οι οποίες προκαλούν τα συμφέροντα ασφάλειας και σταθερότητας του ΝΑΤΟ και υπονομεύουν τη διεθνή τάξη πραγμάτων με βάση κανόνες. Εγκαινιάστηκε η νέα στρατηγική αντίληψη και αρχίζει μία ανάπτυξη δυνάμεων στον ανατολικό τομέα της συμμαχίας, η οποία θα φτάσει από 40.000 που ήταν στα πλαίσια της δυνάμεως αντιδράσεως του ΝΑΤΟ, θα φτάσει στις 300.000, υποστηριζόμενοι από 1.400 περίπου αεροσκάφη και 250 περίπου ναυτικές μονάδες, πλοία επιφανείας και υποβρύχια. Η δύναμη αυτή θα είναι έτοιμη με μικρή προειδοποίηση να αναλάβει υψηλής εντάσεως και πολυχωρικές επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε σε μια άλλη κατάσταση. Ένα άλλο σημαντικό που θα περάσει τώρα μέσα στη σύνοδο αυτή είναι τα νέα στρατηγικά σχέδια της συμμαχίας. Μάλιστα. Εδώ μπαίνει ένα κομμάτι το οποίο ενδιαφέρει και την Ελλάδα. Το έχουμε ακούσει πιστεύω. Είναι το θέμα το οποίο θέτει η Τουρκία για τα Turkish Strait, δηλαδή τα τουρκικά στενά, και το θέμα της Κύπρου. Νομίζω, δεν ξέρω αν έχει επιληθεί αυτό ή θα επιληθεί στη σύνοδο κορυφής. Τι περιμένουμε δηλαδή εδώ? Από εμάς, κατά την άποψή μου, είναι ένα ευαίσθητο θέμα να συμπεριληφθεί αυτούσιο τουρκικά στενά, διότι να μείνει έτσι, λέτε. Να μείνει έτσι. Μάλιστα. Θα πρέπει να υπάρξει με άλλο τρόπο, διότι με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία τι κάνει? Προσπαθεί να εμφανίσει τα στενά τα οποία ανήκουν σε μια πολυμερή συμφωνία. Mm-hmm. Προέρχονται από τη συνθήκη της Λοζάνης, έρχεται η συνθήκη των στενών και έρχεται η συνθήκη του Μοντρέ, να την εμφανίσει πλέον ότι διαχειρίζεται αυτή αποκλειστικά. Θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο αυτό το κομμάτι. Και ένα άλλο σημαντικό κομμάτι το οποίο μας διαφεύγει από το ραντάρ είναι ότι προσκεκλημένοι όπως και πέρσι στη Μαδρίτη είναι χώρες από την Άπο Ανατολή. Mm-hmm. Ως εταίροι. Δηλαδή Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα και η Ιαπωνία. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχει ανοίξει ένας διάλογος πλέον να υπάρξει μια ευρεία συνεργασία του ΝΑΤΟ με αυτές τις περιοχές. Mm-hmm. Και πριν από 1-2 μήνες υπήρξε ενεργή συζήτηση, συναντήθηκε και ο Στόλτεμπεργκ με τον Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας για να δημιουργηθεί γραφείο συνδέσμου του ΝΑΤΟ στην Ιαπωνία. Αυτό το μπλόκαρε η Γαλλία. Βγήκε ο Μακρόν και το Κέντορσε, δηλαδή το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας, και το μπλόκαραν, λέγοντας ότι η συνθήκη της Ουάσιγκτον με την οποία δημιουργήθηκε ο ΝΑΤΟ μιλάει μόνο για την περιοχή του Ατλαντικού. Όπως αντιλαμβανόμαστε, αυτό δεν ήταν ο πραγματικός λόγος. Ο πραγματικός λόγος ήταν ότι οι Αγγλοσάξονες με την περίφημη συμφωνία AUKUS, τη θυμόσαστε αυτή τη συμφωνία, με την οποία η Αυστραλία εγκατέλειψε τα γαλλικά υποβρύχια και πήρε αμερικανικά υποβρύχια πυρηνοκίνητα, πέταξαν τη Γαλλία οι Αγγλοσάξονες έξω από την περιοχή. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος. Εδώ τώρα η Τουρκία, κύριε Γκίνη, θα τα καταφέρει με το μεγάλο του πόθο, με τα F-16? Πιστεύετε ότι θα πάρει το πράσινο φως σε αυτό το θέμα? Εγώ θεωρώ, το έχω πει από καιρό, ότι η Τουρκία θα τα καταφέρει. Mm-hmm. Με τον Α ή τον Β τρόπο.
Προφανώς θα μπουν κάποιες παράμετροι, κάποιες προϋποθέσεις, κάποιοι όροι, οι οποίοι θα μπουν στην Ελλάδα. Εδώ έχω μια βασική ένσταση εδώ, γιατί πρέπει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια συναλλαγή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας, πρέπει να μπαίνει η Ελλάδα, που θα μπορούσε να είναι μεταξύ τους θέμα και να μην παρεμβάλλεται η Ελλάδα. Αλλά τέλος πάντων. Μα δεν το θέλουμε αυτό. Με συγχωρείτε, απλά. Έλα, επειδή μας έλεγε ο Σταύρος Ιωαννίδης στο ρεπορτάζ του, και θέλω να σας ρωτήσω εσάς. Μας έλεγε ότι μαζί με τα F-16, τον εξυγχρονισμό τους και τα 40 F-16, τα νέα F-16, η Τουρκία σε αυτό το πακέτο αγοράς σχεδιάζει και την αγορά εκατοντάδων πυράβλων αέρος-αέρος. Που ενδεχομένως, δεν ξέρω, αλλάζει 900 πυράβλους. Δεν ξέρω, αλλά αυτό αλλάζει ισορροπίες. Δεν αφορά και την Ελλάδα, δεν ξέρω, θέλω την άποψή σας, θα ήθελα. Έρχομαι πάνω σε αυτό το οποίο θέσατε, το θέμα των πυράβλων. Να κλείσω το προηγούμενο. Όταν είπα να παρεμβάλλεται ως ενδιάμεσος στα προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας. Αυτό εννοώ. Δεν εννοώ ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να ενδιαφέρεται για το υπέρνει η Ελλάδα. Έρχομαι τώρα τα πυραυλικά συστήματα. Εφόσον η Τουρκία αγοράζει καινούργια αεροσκάφη, αν αγοράζει και τα αεροσκάφη, πρέπει να αγοράσει και οπλικά συστήματα, πυράβλους, άλλα συστήματα τα οποία θα μπορούν να προσαρμοστούν πάνω στα αεροσκάφη. Άρα λοιπόν, φυσιολογικά και λογικά μέσα στη συμφωνία θα συμπεριληφθούν και οπλικά συστήματα, θα συμπεριληφθούν και ανταλλακτικά, θα συμπεριληφθεί και υποστήριξη, θα συμπεριληφθούν και χιλιάδες άλλα πράγματα όπως περιλαμβάνονται σε κάθε τέτοια είδους συμφωνία. Άρα λογικό είναι. Το είδος των συστημάτων. Α, εδώ λοιπόν μπαίνει το θέμα που θα ερχόμουν. Ποια είναι τα συστήματα τα οποία θα δοθούν από τους Αμερικανούς. Η πύραυλη αέρος-αέρος και ούτω καθεξής δείχνουν μια στροφή στην οργάνωση, στρατιωτική οργάνωση. Αν δοθούν τα συμβατικά πυραυλικά συστήματα τα οποία έχει και η Ελλάδα, δεν αλλάζει η ισορροπία. Αλλά εάν δοθούν όμως πυραυλικά συστήματα νέων δυνατοτήτων, όπως είναι η πύραυλη AGM-158, η οποία είναι αέρος επιφανείας και τους οποίους δεν τους έχει δώσει η Αμερική σε καμία χώρα εκτός από την Φιλανδία. Αν δώσει πάνω στα αεροσκάφη αυτά βλήματα αέρος επιφανείας χαρπούν εναντίον θαλασσίων στόχων, τότε αρχίζουμε και έχουμε αλλαγή της ισορροπίας. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε και να περιμένουμε πρέπει από τον αριθμό των πυραυλικών ή των άλλων οπλικών συστημάτων τα οποία θα προσαρμοστούν πάνω στα καινούργια αεροσκάφη, ποια είναι η ποιότητα και ποια είναι τα είδη για να συμπεράνουμε αν αλλάζει η ισορροπία. Άρα εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν θα δοθούν κάποια πράγματα τα οποία θα αλλάξουν πραγματικά την ισορροπία. Μια ερώτηση, Μανώλη, για να πάμε στον κύριο Στέρβολα. Οι μέτεωρ που διαθέτουν τα Ραφάλ συνεχίζουν να υπερτερούν. Σαφώς συνεχίζουν να υπερτερούν. Κοιτάξτε να δείτε, το κάθε οπλικό σύστημα έχει κάποιες παραμέτρους και κάποια συστήματα τα οποία του δίνουν κάποια πλεονεκτήματα τα οποία αντισταθμίζονται με κάποιον άλλο τρόπο. Σαφώς πλεονεκτούν, διότι το Ραφάλ είναι ένα αεροπλάνο που δεν το ξέρουν οι Τούρκοι. Αυτό είναι το περισσότερο που τους φοβίζει και λιγότερο είναι οι δυνατότητες των πυραυλικών συστημάτων. Να πω λίγο μια κουβέντα, γιατί νομίζω είναι σημαντική και κλείνουμε. Πέρα από τα. Για εμάς ως Ελλάδα, πέρα από την Τουρκία, τα ζητάμε κάθε μέρα. Μας ενδιαφέρει να γίνουμε πάροχος ασφαλείας σε μια ευρύτερη περιοχή. Μπροστά στα νέα γεωπολιτικά δεδομένα που σωστά περιέγραψε ο στρατηγός, είναι μεγάλη εικόνα όταν έρχεται η γεωπολιτική, τα σαρώνει όλα και τα προτεραιοποιεί έναντι όλων των υπολείπων. Άρα, στο πεδίο της ευρωπαϊκής άμυνας, που θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα, υπάρχει μεγάλο περιθώριο για την Ελλάδα για συμπαραγωγές οπλικών συστημάτων. Επίσης, περιφερειακά με χώρες όπως το Ισραήλ, πέρα από ό,τι έχουμε τις ΗΠΑ. Αυτό όσον αφορά το βήμα μπροστά. Και κλείνω με κάτι που αφορά Τουρκία, ΝΑΤΟ, Ελλάδα. Πολλοί σήμερα θα πούνε ότι η Τουρκία δεν πήρε τίποτα. Λάθος. Η Τουρκία πήρε πολλά από το τριμερές μνημόνιο συνεννόησης με Φιλανδία, Σουηδία, παίρνει θέση συντονιστή για την τρομοκρατικά ζητήματα στη συμμαχία και παίρνει και ένα επιπλέον διμερές σύμφωνο ασφαλείας μεταξύ Σουηδίας και Τουρκίας. Άρα, επειδή πολλοί λένε, μα καλά, γιατί η Τουρκία παίρνει όλα αυτά στο ΝΑΤΟ, να σκεφτούμε όμως κι εμείς ως Ελλάδα ότι από εδώ και πέρα θέλει συνεχώς να διεκδικεί στο κάτι παραπάνω και πρέπει, ειδικά απέναντι στο νέο ρόλο που έχει η χώρα μας περιφερειακά, είναι να συμμετέχει και πολύ πιο ενεργά σε νατοϊκές επιχειρήσεις. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί και εμείς να βρέξουμε τα ποδαράκια μας. Αυτό κάνει η Τουρκία, αρχίζει μετά να εξαργυρώσει με τον πλέον νομό και συναλλακτικό πρόσωπο. Εμείς δεν τα έχουμε στεγνά τα τελευταία 3 χρόνια. Όχι, ακριβώς. Το ότι τα βρέξαμε μας έχει φέρει σε αυτό το σημείο. Αλλά, κύριε Παυλόπουλε, χάρη στην Αλεξανδρούπολη, μπορούμε πλέον να απευθυνθούμε και στους βόρειους γειτονές μας και στην Ανατολική Ευρώπη. Επαναλαμβάνω, ο χάρτης έχει αλλάξει τελείως. Πεδίο δόξη λαμπρών και για μας να μην γκρινιάζουμε, να μην είμαστε μίζε. Εντάξει. Είναι ειλικρινή στροφή. Το έχει αποφασίσει να πάει προς τη Δύση. Δεν το συμφέρει πια η σχέση με τον Πούτιν. Θέλει να την αφήσει να τον ντύσει.
Ή είναι... Ξέρετε πολλούς που να θέλουν να συνταχθούν με τον ηττημένο. Ειδικά με την μετά την υπόθεση Πριγκόζιν αλλάξανε πολλά. Και υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν βγει δημοσίως, αλλά τα γνωρίζουν οι Αμερικανοί, τα γνωρίζουν οι Τούρκοι, τα γνωρίζουν οι Κινέζοι. Δεύτερον, εγώ μίλησα για μια αλακάρτ, μια στροφή κανονική, αλακάρτ συναλλακτική. Άρα, προσέξτε, αλλάζουν οι δοσολογίες. Και εδώ είναι ο παράγοντας οικονομία. Αν αργότερα η Τουρκία ξανασταθεί στα πόδια της, ισορροπήσει την κατάσταση, μπορούμε να δούμε και κάτι. Και κάτι, αν θέλετε, αν ο Μενέντες πει, εγώ τα δίνω τα F-16. Αλλά θα υπάρχει ρητή δέσμευση, όρος, απαράβατος, με ρήτρα απόσυρσης, ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν σε βάρος της Ελλάδας. Κοιτάξτε, αυτά δεν θα παραδοθούν. Θα το δεχτεί αυτό. Άρα, θα δούμε. Έτσι. Έχει ενδιαφέρον αν θα, το δεχτεί. Ο μηχανισμός εφαρμογής. Ναι. Αλλά να εξηγήσουμε λίγο, γιατί και αυτό στην Ελλάδα. Πολλές φορές δεν μπορεί η Ελλάδα να μπλοκάρει, ξέρετε, μία χώρα, ειδικά τις ομιλίες, πρέπει να πουλήσουν. Γιατί θέλουν να τα δώσουν, να το πούμε λίγο και αυτό. Ναι. Οι Τούρκοι προγράμματα είναι η ραχοκοκαλιά του στα F-16 και τώρα δεν υπάρχουν σοβαρές συναλλακτικές και άμεσα. Οι Αμερικανοί βλέπουν την ισορροπία δυνάμεων, βλέπουν Ιράν και δευτερευόντως Ρωσία. Έτσι. Και θέλουν τους Τούρκους, βλέπουν ότι γίνεται, αν θέλετε, αυτή η στροφή. Το θέμα είναι εμείς να διατηρούμε το αμυντικό και τεχνολογικό πλεονέκτημα και αυτά που υπογράμμισε, αν θέλετε, ο στρατηγός. Ασφαλώς θα έχει ενδιαφέρον, θα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα πώς θα πάει στο Κογκρέσο όλη αυτή η ιστορία. Και αν και κατά πόσο τροπολογίες όπως του Πάπα τις θυμάστε στο παρελθόν, θα βρουν κάποιο χώρο. Εγώ δεν γνωρίζω αν υπάρχει προηγούμενο πώληση οπλικών συστημάτων υπό όρους και προϋποθέτης. Και νομίζω ότι το κύριο κομμάτι είναι το overflight, δηλαδή εκεί τις υπερπτήσεις. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι η μεγάλη εικόνα που δίνει στη χώρα μας επικοινωνία. Και αυτό μεταξύ άλλων επηρεάζει τη σχέση μας με την Τουρκία και είναι εκεί που και ο πρόεδρος Ερντογάν έχει διαφοροποιηθεί η πρόσληψή του. Άρα προς ώρας η Ελλάδα δεν προσφέρεται. Ας φροντίσουμε να μην προσφέρεται και μεσομακροπρόθεσμα. Σας ευχαριστούμε, κύριε. Καλημέρα σας. Μανώλη, καλημέρα.